Έχουμε έρθει για να διαμαρτυρηθούμε για αυτήν την αδικία που γίνεται σε βάρος των μαθητών. Θέλουν να μας κόψουν τις εκδρομές μας, τις πολυήμερες και τις Δευτέρας Λυκείου. Για ποιο λόγο κόβονται οι εκδρομές? Εντάξτε, εμείς διεκδικούμε μια καλύτερη παιδεία μέσω των καταλήψεων και μέσω διαφόρων άλλων μέσων, τέλος πάντων. Και νομίζουν οι υπεύθυνοι και οι θύνοντες, ξέρω εγώ, ότι αυτό γίνεται για να χάσουμε μάθημα και για πολλούς άλλους λόγους για τους οποίους θέλουν να μας κόψουν αυτήν την εκδρομή. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα ή είναι μια απόφαση? Εγώ, κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, αυτό γίνεται μόνο στοιχείο. Όλα τα άλλα σχολεία της Ελλάδος δεν ξέρω να γίνονται τέτοια πράγματα. Ναι, να κινητοποιηθούμε, γιατί ο κ. Καλογεράκης δεν μας αφήνει να πάμε εκδρομή λόγω των καταλήψεων που κάναμε. Πιστεύει ότι από τη στιγμή που κάναμε καταλήψεις δεν θα πρέπει να πάμε εκδρομή. Είπε ευθαρσώς ότι δεν θα πάμε. Και χθες ήρθε κάποια αντιπροσωπεία, 5 άτομα από το σχολείο μας, για να συζητήσει μαζί του, αλλά δεν τους δέχτηκε. Μόλις τους είδε, άρχισε και φώναζε και είπε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει σε κανέναν και ότι δεν θα... Λοιπόν, αρχικά ανεβήκαμε πάνω στον κύριο Καλογεράκη, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συζήτηση, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι θα γίνει για τις εκδομές μας. Του είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία εντολή από το Υπουργείο Παιδείας, ποτέ δεν υπήρχε εντολή από το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας για να κοπούν οι εκδομές σε περίπτωση καταλήψεων. Είναι περιφερειάρχης για το Ιχείο και για κάποια άλλα νησιά και στην ουσία είναι εκείνος που αποφασίζει. Έκανε λόγο ο κ. Καλογεράκης για ένα παιδαγωγικό μέτρο. Εμείς εκτιμάμε στο σύνολο του συμμαθητές ότι δεν έχει να κάνει με παιδαγωγικό μέτρο, είναι τιμωρία. Και το ξύλο πριν κάποια χρόνια παιδαγωγικό μέτρο το χαρακτήριζαν, αλλά αν είναι έτσι, στο τέλος να κάτσουμε να φάμε και ξύλο. Ξεκάθαρα πιστεύουμε ότι είναι μια τιμωρία η οποία έχει ως στόχο την αποθάρρυνση των μαθητών και την καταστολή των μαθητικών αγώνων και των διεκδικήσεων. Στο δεύτερο λύκειο Χίου, από 50 Χριστούγεννα, με το που τελείωσε η κατάληψη, θα είχαμε πάει στο γραφείο για να μιλήσουμε για την πολυήμερη μας, για την τριήμερη Δευτέρα Λυκείου. Και μας έλεγε σε μία εβδομάδα θα ξέρουμε, περιμένουμε να γίνει σύλλογος καθηγητών, περιμένουμε το ένα, περιμένουμε το κ. Καλογεράκη, έχουμε άλλα προβλήματα που έχουν προτεραιότητα. Εντάξει, λέμε, περιμέναμε. Φτάσαμε τώρα, τέλη Ιανουαρίου, να μας πούνε ότι όχι, δεν θα πάτε εκδρομή. Και για ποιο λόγο? Όχι για τιμωρία, ούτε για να πληρώσει ώρων, επειδή δεν αναπληρώνονται, λέει, ώρες με το αν πάτε πολυήμερη. Για ποιο λόγο τότε? Μας λέει παιδαγωγικό μέτρο. Εμείς το βλέπουμε σαν τιμωρία καθαρά. Το όλο θέμα αφορά το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο λύκειο, το πρώτο επάλι και το λύκειο Καλλιμασιάς. Είναι τα λύκια τα οποία είχαν αρκετές μέρες κατάληψης και βέβαια η όλη συζήτηση γίνεται γύρω από το εάν θα πάνε ή όχι τις εκδρομές. Φυσικά μιλάμε και μόνο για την τρίτη λυκείου. Όχι μόνο η δική μου πρόταση ήταν, αλλά και στη συνάντηση των διευθυντών των λυκείων, όλων των λυκείων που είχαμε, διεξοδικά το συζητήσαμε το θέμα, κατέθεσαν όλοι τις θέσεις και τις απόψεις τους και ήθελα τη γνώμη τους για να μην θεωρηθεί ότι ήταν μία προσωπική απόφαση και γνώμη, παρά το ότι αυτή τη θέση έχω και εγώ και συντριπτικά πλην ενός διευθυντή που κάπως αντιμετώπισε το θέμα διαφορετικά, όλοι είχαν τη θέση πως θα πρέπει, όχι μόνο γιατί η ύλη δεν βγαίνει, αλλά και γιατί δεν αποδίδει αυτή η διαδικασία καταλήψεων ως ένα διδακτικό μάθημα προς τους μαθητές. Δύο πόλοι δηλαδή έδωσαν την απόφαση ότι δεν θα πρέπει να γίνουν οι πολυήμερες εκδρομές. Σήμερα, προλίγου δηλαδή, όπως το γνωρίζετε, ήρθε μία αντιπροσωπεία μαθητών από τα Λύκεια. Είχαμε μία συζήτηση, αρκετά πράγματα συζητήθηκαν. Δεν νομίζω ότι τους έπεισα με όσα τους έλεγα. Το σημείο αιχμής ήταν πως άλλα τους λένε ή άλλα συζητούν στα Λύκεια. Για να μην υπάρχει κανένα σημείο σκοτεινό και να μην νομίζουν ότι άλλα αποφασίζω εγώ ή άλλα τους λένε οι διευθυντές, ειλικρινά με καλή διάθεση τους είπα να βρεθούμε τότε όλοι μαζί, εγώ, διευθυντές και εκείνοι, την Τρίτη το μεσημέρι στη 1:30 ώρα μετά τα μαθήματα, να το δούμε όλα μαζί για να μην υπάρχει διελκυστίδα, άλλα λένε ότι τους λέει ο κάθε διευθυντής του Λυκείου και άλλα εγώ.